εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε η αντιπολίτευση του Δήμου Βοήου, ο Συνδυασμός Λαϊκής Συσπήρωση και δεσμευόμαστε να αποτελέσουμε τη γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην εχθρική για τις ανάγκες των πολλών κυρίαρχη πολιτική μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, διαλέξαμε πλευρά. Είμαστε με τις ανάγκες των πολλών, με τις διεκδικήσεις του λαού του Βοήου. Θα αποτελέσουμε τα αυτιά του λαού, θα αποκαλύπτουμε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των μέτρων που παίρνονται από την κεντρική εξουσία ή τη διοίκηση του Δήμου. Θα συνεργαστούμε όμως με τη Δημοτική Αρχή. Θα στηρίξουμε το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για να καταργηθούν τα διόδια, να αποπερακωθεί το Κέντρο Υγείας Σιάλτιστας για την επάρκεια σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Σιάλτιστας Τσοτιλίου, για αγροτικά ιατρία στα χωριά μας, για αστική συγκοινωνία, για το γυρασμένο πληθυσμό του Δήμου μας, για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, των αγροτών, των γουνεργατών, των επαγγελματιών και εμπόρων του Δήμου μας. Για να μην περάσει η τετραετία, η πενταετία αυτή, η πενταετής αυτή θητεία και να μετράμε κι άλλη μείωση του πληθυσμού και βρεθούμε κάτω από 10.000, βεβαίως ως αποτέλεσμα κυβερνητικών πολιτικών πρωτίστως. Αγαπητοί φίλοι, επιδιώκουμε να αποτελέσουμε τη φωνή της νεολαίας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ακούγονται και να συζητούνται τα αιτήματά της, οι αγωνίες και οι διεκδικήσεις της. Φίλες και φίλοι, ο νέος νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών διαμορφώνει τους Δήμους και τις περιφέρειες σε ακόμα πιο εχθρικούς μηχανισμούς ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Υποβαθμίζεται παραπέρα ο ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων, ενισχύεται η λεγόμενη κυβερνησιμότητα, αλλοιώνεται περαιτέρω η επιλογή του λαού. Δήμοι και περιφέρειες υλοποιούν απρόσκοπτα κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς που δεν έχουν καμιά σχέση με έργα και υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός, με υποδομές για να μην κινδυνεύει ο λαός και το βιός του από πλημμύρες, από φωτιές, από σεισμούς. Θεσπίζεται το νέο υπερόργανο, η Δημοτική Επιτροπή, με κρίσιμες αρμοδιότητες, τις οποίες αφαιρεί ο νόμος από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υποβαθμίζεται η ζωντανή λειτουργία του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου, ενισχύεται η λογική συνεδριάσεων με τηλεδιασκέψεις που δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ουσιαστική συζήτηση με φυσική παρουσία. Ο νέος νόμος καταργεί τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις κοινοφελείς επιχειρήσεις και τις σχολικές επιτροπές και μεταφέρει τις αρμοδιότητες στο Δήμο. Ενώ ταυτόχρονα ενισχύει αναπτυξιακούς οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες, ώστε να ενισχύεται η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και η παραπέρα εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Σημειώνω ιδιαίτερα ότι στο νέο νόμο δεν προβλέπονται συνολικότερα μέτρα για την αναγκαία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ή επαρκή στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό και τις υπηρεσίες προς τους δημότες τα οποία χειροτερεύουν. Αποτέλεσμα, ίδια έσοδα, φόροι, αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου, του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινάει, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, σε μια δύσκολη περίοδο για το λαό, με ακρίβεια, χαμηλούς μισθούς και μεροκάματα, πανάκριβο ρεύμα, αυξήσεις φόρων και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σιρήνες του πολέμου ηχούν και στην περιοχή μας και βεβαίως με την επικίνδυνη ελληνική εμπλοκή στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης. Αγαπητοί φίλοι, τελειώνοντας εδώ, ο καθένας μας θα κριθεί από το λαό και από τις πράξεις του, από τις θέσεις του
και από τη συμπεριφορά του στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο και στην κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τη λαϊκή συσπήρωση, ναι, θα είμαστε μπροστά, ενωμένοι, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τη θέση μας για να εξυπηρετηθεί ο λαός. Τέλος, αφιερώνω στο Δήμαρχο, στο Χρήστο το Ζευκλή, τα λόγια ενός μεγάλου επαναστάτη του 20ου αιώνα. Γιατί πολλής λόγος γίνεται για τα υψηλά ποσοστά, για τις πλειοψηφίες που δίνει ο λαός κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, παραδείγματος χάρη 41%, 73% κλπ. Έλεγε λοιπόν ο μεγάλος επαναστάτης, να ξεχνάς πάντα αυτό που δίνεις, να θυμάσαι όμως πάντα αυτά που παίρνεις. Ευχαριστώ πολύ.